Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αθλητικός Λίμπερο 107,4, All About Harrison Air στους ραδιοφωνικούς σας δέκτες. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 18.30. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα και σήμερα Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη, άλλες 48 ώρες περίπου για να ξεκινήσει επίσημα η ποδοσφαιρική σεζόν 2020-2021. Μετράμε αντίστροφα και εμείς και εσείς για το πρώτο παιχνίδι του Άρη κόντρα στη Λαμία, 6 και 4 την Παρασκευή. Στο επίκεντρο θα είναι και σήμερα το ποδοσφαιρικό τμήμα. Έχουμε και μπασκετικά βέβαια τα οποία εννοείται θα αναφέρουμε μέχρι και τις 18.30 με μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη όσον αφορά το εξαγωνιστικό και νομικό κομμάτι το οποίο, με το οποίο αναγκαζόμαστε και ασχολούμαστε από χθες λόγω της φαϊνής ιδέας του διαιτητικού της ΕΠΟ να καταστρατηγήσει όποιο νόμο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ελληνικό δίκαιο εις βάρος του Άρη φυσικά για ακόμα μια φορά και όχι μόνο βέβαια γιατί κι άλλους θα πάρει η μπάλα. Αν μας βοηθήσει τηλεφωνική επικοινωνία θα έχουμε λοιπόν αυτό το τηλεφωνικό ραντεβού λίγο μετά τις 5.30, εσείς επικοινωνείτε μέσω μηνυμάτων με την εκπομπή, γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54222 με χρέωση μόλις 0,62 λεπτά συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Θα δώσουμε όλο το τελευταίο ρεπορτάζ για την προετοιμασία της ομάδας εν ώψη της πρεμιέρας του πρωταθλήματος. Δύο μέρες έμειναν άλλωστε για τον Άρη, ο οποίος έχει ακόμα μία προπόνηση μπροστά του την αυριανή, θα γίνει γνωστή συνέχεια. Και η αποστολή για το παιχνίδι με την Λαμία. Τα πλάνα του Μίκα. Μόλις είπα τα πλάνα του Μίκα, Ελένη, μπήκε ο άλλος μέσα στο στούντιο. Θα τα πούμε όλα. Με ματίγια! Θα τα πούμε όλα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Όλα. Καλά, όχι όλα, ναι. Σιγά. Όχι όλα. Ναι. Κάτσε να κάνουμε λίγο την τράμπα, περίμενε. Τσούπα, δεν θα τα λες όλα. Όλα θα τα πω. Θες να κάνεις σκάουτινγκ της Λαμίας, όλα θα τα πω. Όλα. Α, τι θα γίνει. Μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με γρανίδα του αίματός μας. Ελπίζω μεταφορικά. Λοιπόν, και όχι κυριολεκτικά. Σχετικό είναι και αυτό πάντα. Σχετικό είναι, Χρήσανθε. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, στην πρώτη τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Ναι, ναι. Παρασκευή δεν θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς. Θα είμαστε στο Βικελίδης. Πώς δεν θα τα πούμε. Για το παιχνίδι. Μια χαρά θα τα πούμε. Θα τα πούμε μέσω της εκπομπής εννοώ. Και μέσω της εκπομπής θα τα πούμε. Δεν θα είμαστε εδώ πέρα. Δεν θα είμαι. Δεν θα είμαστε. Κάτι, θα κάνεις εκπομπή 5 με 6 και 5. Και μετά θα κάνω. Διακτηνιστής. Με το προσωπικό μου ελικόπτερο, το οποίο θα με περιμένει πάνω. Στην ταράτσα θα μεταβώσω με κυλίσεις και θα κατέβουμε σκηνιά. Ναι. Πολύ. Πιστεύω ότι αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, θα το έκανες μέχρι και αυτό. Και θα μου έλεγες, ρε Νίκο, αφού έχουμε ελικόπτερο, ρε φίλε. Τώρα που θα δεις τα επτάμενα... Γιατί να μην πας δηλαδή στο στούντιο. Τα επτάμενα ντρόουν που θα πετάνε γύρω-γύρω σου. Και όλα όσα θα γίνουν από το Λαμπαουτάρι στη νέα σεζόν. Τα επικά που θα γίνουν. Αυτά είναι που φοβάμαι. Με live συνδέσεις, live κάμερες, εκπομπές. Χαμός θα γίνει. Live συνδέσεις. Θα τα δεις. Μπορείς να χαμηλώσεις λίγο το χαλί, γιατί σοβαρεύει η κατάσταση τώρα. Εκπομπές ετοιμάζονται, φίλε. Καλά, θα σας τα πω ένα αυτό το χρόνο. Εσύ είσαι ο παρουσιαστής. Εγώ. Να πάω να πάρω τέτοια. Να πάω να αλλάξω την καρταρόμπα μου, τι να κάνω. Πώς δουλεύουν τους κολλητούς μου εκεί πέρα. Ποιος είναι. Πάνω στο ευκαρπία. Στον Alter Ego. Να πάω Alter Ego. Να βγω στο γυαλί, ε. Κανονικά. Δεν είναι πολύ φαν η αλήθεια, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν. Γυαλιό. Τι λες, φίλε. Όλα τα γκομενάκια έχουν φίλοι και μου ζητάνε. Δεν πεις τέτοιες λέξεις, ρε Χρυσάνθε. Δεν είναι ωραία. Ρε, όλα τα κοριτσάκια. Α, καλύτερα, ναι. Που θέλουν να γίνουν ενδυνάμει δικά σου γκομενάκια. Δικά σου λέω, δεν λέω δικά μου. Τα δικά μου. Τα δικά μου, ναι. 15 μέρες που ήσουν να πάνω προετοιμασία και τα λοιπά και έκανες τα live και τα λοιπά. Πέρα από το ότι έχουν εγγραφεί πάνω από 500 ακροάτριες, αναγνώστριες στο Facebook είναι αλήθεια, ναι. Και στο Instagram. Ανεβήκαμε στο Instagram όμως. Ναι, με γυναίκες. Με γυναίκες, θα θέλεις. Ναι. Πέρα από αυτό το γεγονός, ναι. Έχει αυξηθεί γενικότερα η διεισδυτικότητά σου στο γυναικείο πληθυσμό που ασχολείται με τα αθλητικά. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό. Τι να πω εγώ. Να μην το αξιολογήσω αυτό. Τι να πω εγώ. Δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό. Οι άντρες φεύγουν βέβαια, αλλά είναι άλλο ζήτημα αυτό. Δεν μπορώ να σχολιάσω. Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, πέρα από το δίλεπτο της χαράς. Πάντα υπάρχει αυτό και είναι ωραίο. Και του χαβαλέ. Θα πρέπει να πάμε και στα σοβαρά ζητήματα, στα σοβαρά θέματα. Και υπάρχουν αρκετά θέματα και αρκετά σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τον Άρη. Καταρχήν, σιγά σιγά μπαίνουμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Πρεμιέρα του πρωταθλήματος την Παρασκευή. Στο παραπέντε είμαστε. Έχουμε ευρωπαϊκό αγώνα την άλλη εβδομάδα. Είμαστε
δεν θα πω μεσούσης της αγωνιστικής, της μεταγραφικής συγγνώμη, περίοδου, αλλά σε ένα σημείο που πραγματικά κρίνονται 2-3 θέσεις για τον Άρη σημαντικές και που νομίζω ότι αν τις αντιμετωπίσει με επιτυχία την έλευση, δηλαδή παικτών, την αντιμετωπίσει με επιτυχία, θα δυναμώσει αρκετά την ομάδα. Θα τα πούμε κι αυτά. Και φυσικά έχουμε και τα γνωστά θέματα που ανά περιόδους προκύπτουν. Μία γιατί κάνει ό,τι κάνει η FIFA, μία γιατί κάνει λάθος ένας υπάλληλος της ΕΠΟ και χάνει το χαρτί, μία γιατί περιμένουμε από την αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ να ανακαλύψει 5 μήνες που πήγε το χαρτί, μία γιατί η δικαστής παίρνει το μισό νόμο τον, και βγάζει μία απόφαση ό,τι θέλει. Ευχαριστώ τον φίλο τον Άλεξ που μου έφερε τον αθλητικό νόμο από το να τον ψάχνω εγώ. Βέβαια βάλαμε μια παράγραφο του χθες στο Λαμπαουτάρι στη σημαντική, αλλά διαβάζω άρθρο 10 νόμος 4479 του 2017 ΦΕΚ Α94/29 έκτου του 2017. Τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία που κατέλαβαν τη θέση της υποβιβαστής ΑΑΕ πριν την έναρξη αγωνιστικής περίοδου 16-17 μπορούν να ιδρύσουν νέα ΑΑΕ, η οποία δεν καθίσταται καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων της υποβιβαστής ΑΑΕ, ανεξαρτήτως της πορείας της εκαθάρισης. Επειδή έχω ακούσει διάφορους μπουρδολόγους να λένε ναι, αλλά δεν τελείωσε η εκαθάριση εμάς, γι' αυτό εδώ. Ανεξαρτήτως της πορείας της εκαθάρισης. Αυτό το άρθρο και αυτός ο νόμος, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66, παράγραφος 3, νόμου 4410-2016, 3-8 του 16, προσέξτε λίγο την ημερομηνία, 3-8 του 16. Η προσφυγή του Κοντοβά έχει γίνει τον Ιούνιο του 16. Η απόφαση όμως για τον Κοντοβά βγήκε Οκτώβριο του 16. Από την πρώτη μετά την έναρξη ισχύως του παρόντος νόμου αγωνιστική περίοδο και εφ'εξής. Από την πρώτη μετά την έναρξη ισχύως του παρόντος νόμου αγωνιστική περίοδο και εφ'εξής. Ναι. Ο Άρης ξεκίνησε να παίζει μπάλα τον Οκτώβριο του 16. Ως επαγγελματική ομάδα και πάλι στη Β' Εθνική τότε Φουτμπολίνγκ. Η σύσταση εταιρείας έγινε στις 25/8 του 2016. Προφανώς και δεν έπεσε στο τέλος της σεζόν του 16-17 στην τρίτη εθνική για να δημιουργήσει μια άλλη ΠΑΕ Άρης που είναι η σημερινή. Και προφανώς είναι μια ομάδα η οποία σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να είναι διάδοχος καθολικός σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο των χρεών της προηγούμενης ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Άρθρο 106, 46, 5 του 19. Πέρσι δηλαδή. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις από την έναρξη αγωνιστικής περίοδου 16-17 και εφ'εξής, σε περίπτωση υποβιβασμού ανώνυμης εταιρείας, θέσεις αυτής σε καθεστώς εκαθάρισης και σύστασης για το ίδιο άθλημα νέας Α, υπησέρχεται αυτοδικαίως μεταξύ άλλων στο σύνολο των υποχρεώσεων της υποκαθάρισης ΑΕ προς το δημόσιο και τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης με την επιφύλαξη των περιπαραγραφής διατάξεων. Αντίθετα, τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία που κατέλαβαν τη θέση της υποβιβαστής ΑΕ πριν από την έναρξη αγωνιστικής περίοδου 16-17 μπορούν να ιδρύσουν νέα ΑΑΕ, η οποία δεν καθίσταται καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων της υποβιβαστής σας ΑΑΕ. ΠΑΕ δηλαδή. Ενώ λοιπόν εγώ πάρα πολύ απλά έχω στα χέρια μου από έναν φίλο δικαστικό τον νόμο του 16, τον νόμο του 17, το τρόπο που είπε, ένα άρθρο του 19, την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ που σας διάβασα τώρα τελευταία. Πώς είναι δυνατόν μία δικαστής τακτική να επιδικάζει το ποσό 50% μάλιστα και όχι το σύνολο όπως ζήτησε ο δικηγόρος του, γιατί ο δικηγόρος του είπε ότι δεν εμπίπτει στον νόμο Κοντονή ο Κοντοβάς. Και πώς γίνεται το σκεπτικό της απόφασης να είναι με βάση τον νόμο Κοντονή στο μισό?
Δηλαδή, να τον χρεώνει τον Άρη, ενώ δεν πρέπει, και την ίδια στιγμή να εφαρμόζει τον νόμο Κοντονή που λέει 50%. Ή θα έπρεπε να πεις, δεν εμπίπτει ο Άρης στον νόμο Κοντονή το 100% 27 χιλιάρικα στον Κοντοβά, που τίθεται ένα ακόμα ζήτημα. Τα χρήματα αυτά ο Κοντοβάς τα διεκδικεί για τη σεζόν 13-14. Που ο Άρης είχε, έπεσε και τα συμβόλαια από τη στιγμή που πήγε στη Γάμα Εθνική αυτομάτως λύθηκαν. Όλα. Για την επόμενη σεζόν. Πώς του επιδικάζεις χρήματα για μια ομάδα που πήγε στη Γάμα Εθνική και λύθηκε το συμβόλαιό του αυτοδικαίως. Και λες τώρα στην ομάδα να τα πληρώσει, ενώ δεν έπαιξε ποτέ ο τύπος. Μήπως έπρεπε και ο δικός μου ο μπαμπάς ο συγχωρεμένος να είναι ταμεία σε καμία ένωση η οποία να είναι φιλοκυβερνητική στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ξέρω εγώ ποια είναι φιλοκυβερνητική. Έψ Καρδίτσα, ας πούμε, μπορεί να το βάζει από την Καρδίτσα. Την Καρδίτσα. Λέω τώρα, μήπως είναι ο μπαμπάς μου, ο, πώς να το λέγα τον μπαμπά μου, Θωμά Τσαλτίδη. Πώς λέμε, Θωμάς Κοντοβάς. Να το λέγαν Θωμά Τσαλτίδη, να ήταν ταμεία στην ΕΠΣ Καρδίτσας. Μήπως λέω τώρα. Που αν θυμάμαι καλά η ΕΠΣ Καρδίτσας δεν είναι με τον πρόεδρο της Original, τον Σφίκα που θέλανε να έρθει στο... Πώς τον λέγανε, Σφίκα δεν τον λέγανε, πώς τον λέγανε φίλε, τον πρόεδρο. Τη Original που ήταν με τις μάσεις Original και θέλανε να το φέρουν στο ΑΕΚ Άρης παρατηρητή, δεύτερο παρατηρητή. Αν ήταν και εμένα ο μπαμπάς μου ταμείας, θα έβγαινε και για μένα καμιά απόφαση. Δεν χρειάζεται να έχω... Α, πώς λέγανε, δεν λέγανε ότι έκανα αγωγή στον Άρη. Ορίστε. Χωρίς να έχω κάνει αγωγή στον Άρη να δικαιωθώ. Χωρίς αγωγή, γιατί υπάρχουν νόμοι. Χωρίς αγωγή να πάρω καμιά 50 χιλιάρικα. Πόσο 20 είχε γράψει ο Λάμπρος. Να πάρω 20 χιλιάρικάρες. Χωρίς αγωγή. Καλά θα ήταν. Ε? Καλά θα ήταν. Δεν μπορεί να βγάλει μια τέτοια απόφαση. Και να φωνάζει η αναγέννηση Καρδίτσας. Να λέει καλά ρε παιδιά, αυτός δεν είχε συμβόλαιο. Πώς το επιδικάσατε 20 χιλιάρικα. Διαιτητικό. Τελευταίος βαθμός, ό,τι πω εγώ. Ό,τι πω εγώ στο διαιτητικό. Δεν πάει έτσι παιδιά πλέον να ξέρετε. Αλλάζει το στάτους. Περιμένω από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, τον Βαγγέλη τον Γραμμένο, που μέσα ενημέρωσης που αγαπούν ΕΠΟ, θέλω να τον παρουσιάσουν ως αυτόν που θα δώσει τη λύση, πρώτα να δώσει τη λύση και μετά να γίνει η αβάντα στα ραδιόφωνα, αλλά συγγνώμη, να σε αφοδεύσω Γιάννη, να σαλείψω μέλη. Να δημιουργούμε δηλαδή ένα θέμα εκ του μη όντως με μια παράνομη 100% απόφαση που δεν στέκει σε κανένα νόμο και να μας σώσεις μετά και να πρέπει να πω και ευχαριστώ. Και πριν μας σώσεις ακόμα να βγαίνει προς τα έξω ότι κάνεις το παν για να βοηθήσεις, πρώτα θα κάνεις το παν για να διορθώσεις το λάθος, Βαγγέλη μου. Και εφόσον το κάνεις, που στη FIFA δεν το έκανες, δεν βοήθησες καθόλου, εκ του αποτελέσματος κρίνοντας, γιατί πλέον φτάσαμε στο αποτέλεσμα. Αν είναι να είσαι καλός φίλος μας, να μας βοηθάς και να πληρώνουμε μόνο 1 εκατομμύριο στη FIFA, ας μην είμαστε φίλοι ρε Βαγγέλη. Να ξέρετε όμως ότι πλέον η ανοχή του κόσμου του Άρη έχει φτάσει στο κόκκινο. Δεν θα δεχτεί άλλο αντίστοιχο πράγμα. Τελειώσαμε με αυτά τα θέματα.
Θα πάω στο break γιατί έχουμε ένα προγραμματισμένο ραντεβού με Αλέξη Κούγια. Ειδικό όσο κάνει άλλο σε τέτοια ζητήματα και θέματα. Αλλά και έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί πολλές φορές να έχουμε διαφωνήσει με τον πρόεδρο της Λάρισας, τον μεγαλομέτωχο της Λάρισας, που συνήθως η διαφωνία μας είναι πάνω στο επίπεδο της διαμάχης με τον Άρη. Αλλά στα νομικά δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να πει ότι τα γνωρίζει τα γράμματα καλύτερα από τον Κούγια. Ακόμα και όταν είναι αντίπαλος. Γιατί ακόμα και όταν είχαμε δίκιο κατά την άποψή μου, ο Κούγιας κέρδισε. Τότε που ήταν στη Football League και ο Άρης προσπαθούσε να ανέβει από την τρίτη εθνική στη δεύτερη, έδειξε ότι ήξερε πώς θα κερδίσει νομικά. Εκ του αποτελέσματος πάλι, έτσι. Και όταν λοιπόν εκ του αποτελέσματος κάποιος είναι πετυχημένος στη δουλειά του, οφείλουμε να το αναγνωρίζουμε. Και ο Κούγιας δεν είναι απλά πετυχημένος. Είναι εκ των κορυφαίων νομικών στην Ελλάδα και όχι σε αυτά τα ζητήματα που ασχολούμαστε εμείς, σε θέματα που είναι πολύ πιο σοβαρά για την ελληνική κοινωνία. Αλλά επειδή ξέρει πάρα πολύ καλά και το αθλητικό δίκαιο και το συγκεκριμένο νόμο και νομίζω ότι σε ένα βαθμό επηρεάζει και τη Λάρισα, την ομάδα του δηλαδή, ή θα μπορούσε να την επηρεάσει τέλος πάντων, θα το φιλοξενήσουμε με την επιστροφή μας. Break. Αμέσως τώρα κύριε Παπαδόπουλε. Και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Αθλητικός Λίμπερο 107,4. All About Aris On Air. Χρήστος Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. FM και τα μηνύματά σας στο 54222. Πάμε κατευθείαν στον καλεσμένο μας για να μας κάνει σοφότερους και εμάς αλλά και εσάς με το πολύ περίεργο θέμα που έχει προκύψει από χθες μέσω του δικαστήριου της ΕΠΟ, αλλά και με άλλα ζητήματα. Πάντα όταν έχουμε Αλέξη Κούγια, νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για πολλά θέματα, είτε νομικά, είτε αθλητικά, είτε και ποδοσφαιρικά κατ' επέκταση. Τι κάνετε, κύριε Κούγια? Χαρά πολλά, καλά λόγια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Δεν ξέρω βέβαια το κατά πόσο ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου που μάλιστα ασχολείται και από μια θέση που θα πρέπει να διαθέτεται και χρήματα. Για την αγαπημένη σας ομάδα που είναι και η διοκτησία σας τώρα η Λάρισα, βλέπει αποφάσεις που δεν ξέρω, μπορεί και τη δική σας ομάδα κάποια στιγμή αντίστοιχα να κουμπίσουν όταν δεν βασίζονται στους νόμους που υπάρχουν. Οτιδήποτε αφορά κακή ερμηνεία και κακή εφαρμογή μιας ενός νόμου με ενδιαφέρει απόλυτα, είναι η καθημερινότητά μου. Και στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για κλασική περίπτωση κακής ερμηνείας και εφαρμογής μιας δικαστού όσον αφορά μια νομοθετική πρόβλεψη. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι είμαι αρμόδιος και μπορώ να μιλήσω. Για να καταλάβει και ο κόσμος, η γνωστή υπόθεση από χθες που βγήκε του Κοντοβά επιδικάζει το 50% των όσων ζητούσε ο ποδοσφαιριστής από την ΠΑΕ Άρης, και επιδικάζεται αυτό το ποσό παρά το γεγονός ότι ο νόμος που αναφέρει αυτό το 50% στην προηγούμενη παράγραφό της στην ουσία εξαιρεί ομάδες όπως ο Άρης από την υποχρέωση να καταβάλουν χρήματα σε ποδοσφαιριστές που αξίωναν λεφτά από την προηγούμενη ΠΑΕ Άρης. Αν κάνω κάπου λάθος, διορθώστε με. Το λέτε ακριβώς όπως είναι. Ακριβώς η περιγραφή του νόμου είναι αυτή, δηλαδή αυτό που έχει συμβεί με τον Άρη όσον αφορά την ίδρυση της νέας εταιρείας εξαιρείται από την νομοθετική πρόβλεψη. Πώς γίνεται η δικαστής όμως να βγάζει μια απόφαση και να σας πω κάτι? Είναι εντάξει. Ναι, δεν είναι δικαστής σε πρώτο βαθμό όμως. Η δικαιοσύνη απονέμεται από ανθρώπους. Ναι, σωστό. Όχι, η δικαιοσύνη απονέμεται από ανθρώπους. Το ανθρώπινο λάθος πάντοτε είναι κάτι το οποίο μπορεί να επέλθει. Γι' αυτό το λόγο ξέρετε και στα... καταργήθηκε η θανατική ποινή στα περισσότερα κράτη. Γιατί δεν μπορείς να επαναφέρεις, να διορθώσεις το λάθος. Όταν εκτελεστεί ένας και έχει γίνει λάθος, δεν μπορεί να το διορθώσεις. Όμως εδώ υπάρχει η δυνατότητα του να διορθωθεί το λάθος. Υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη, η οποία λέει στην περίπτωση κατά την οποία το συγκεκριμένο όργανο ερμηνεύσει λάθος και εφαρμόσει λάθος μια νομοθετική ρύθμιση,
μπορείς να ζητήσεις να γίνει η επανάληψη διαδικασίας και αυτό θα το κρίνει ανώτερη δικαστής. Εδώ βέβαια μιλάμε για ανώτατους δικαστές, γιατί οι αεροπαιγίτες είναι οι ανώτατοι δικαστές, οι πρωτοδίκες είναι ο πρωτοδαθμός των δικαστών, οι εφέτες είναι ο δεύτερος και ο τρίτος δαθμός, οι ανώτατοι δικαστές, είναι οι αεροπαιγίτες. Εδώ μια αεροπαιγίτης σε ένα μονομελές όργανο ερμήνευσε και εφάρμοσε λάθος μια νομοθετική ρύθμιση και θα πρέπει τώρα να το διορθώσει και είμαι βέβαιος ότι θα το κάνει η προϊσταμένη του Διευθυντικού Δικαστηρίου, η πρόεδρος του Διευθυντικού Δικαστηρίου, η αντιπρόεδρος του Αεροπάγου που είναι ανώτερη σε βαθμό από την συγκεκριμένη αεροπαγήτη και αυτό μπορεί να γίνει άμεσα. Υπάρχει κάποια, αντιλαμβάνομαι ότι με τον όριο που καταλαβαίνει και εγώ μιλάμε για αναψηλάφιση της υπόθεσης θεωρητικά πάντα. Αυτό λέγεται, εγώ το, ναι ακριβώς, νομικά η διαδικασία ονομάζεται αναψηλάφιση. Η αναψηλάφιση προβλέπεται και στην τακτική δικαιοσύνη. Ναι. Πρέπει να έχεις όμως ένα νέο στοιχείο, δεν πρέπει θεωρητικά να έχεις αυτό έτσι, βλέποντας Matlock, το θυμάστε το Matlock, βλέπατε εσείς Matlock τα προηγούμενα χρόνια. Εξαιρετική σειρά. πράγματι ήταν συνήθως στην Ελλάδα βλέπουμε παραγωγές αγγλοσαξονικού δικαίου που δικονομικά δεν έχουν καμία σχέση με το ελληνικό δικαίο. Όμως στην προκειμένη περίπτωση από τη στιγμή που πραγματικά πρόκειται για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή, πραγματικά δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, από ανθρώπινο λάθος, προβλέπεται η διαδικασία της αναψηλάφισης. Αυτό γίνεται και στην τακτική δικαιοσύνη, δηλαδή αν προκύψει, δεν υπάρχει εδώ καινούριο στοιχείο, εδώ είναι η σωστή εφαρμογή του νόμου. Ναι, εδώ, αυτό όμως δεν πρέπει να κάνει ο Άρης κάτι τώρα αυτή τη στιγμή, δεν πρέπει να κάνει μια προσφυγή, έφεση, τι μπορείς να κάνεις. Θα κάνει αίτηση αναψηλάφισης. Α, θα κάνει. Υπάρχει προθεσμία γι' αυτό. Θα το πω έτσι. Αίτηση αναψηλάφισης, αμέσως. Αυτό δεν έχει προθεσμία, δεν έχει. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει. Ξέρετε ποιο είναι το σημείο, το σημαντικό. Μιλάτε για ανθρώπινο λάθος και βέβαια το καταλαβαίνουμε όλοι γιατί ακριβώς το νόμο αυτό, επειδή τον παρακολουθήσαμε όλοι όταν έκανε τη διαδικασία ο Άρης. Είναι απλός νόμος. Ναι. Είναι απλός νόμος. Του είχε κάνει ο κύριος Κοντονής, θυμίζω. Η δικαστής όμως παραδέχεται το λάθος. Ή τίθεται θέμα ερμηνείας. Γιατί ακούμε πολλές φορές σε κάποιες αποφάσεις περίεργες, είναι η ερμηνεία της δικής του. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται ανθρώπινο λάθος από δικαστές. Γιατί εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ποτέ ότι ένας τακτικός δικαστής κάνει κάτι από πρόθεση. Πρέπει να τον διώξουν την ίδια ώρα, αν το κάνει από πρόθεση. Να σας πω ότι στην προκειμένη περίπτωση, οι δικαστές που κρίνουν τις υποθέσεις αυτές, και όπως είπα προηγουμένως, είναι ανώτατοι δικαστές, αεροπαγίτες, και την αναψηλάφιση θα την κρίνει η αντιπρόεδρος του Αεροπάγου, η κυρία Μπιτσούνη, είναι οι ανώτατοι δικαστές. Και εκεί γίνονται λάθη. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε αντικειμενικές αποφάσεις, ακόμη και στον Αεροπάγο. Να. Δηλαδή, μία σύνθεση του Αεροπάγου, ένα συγκεκριμένο τμήμα, δικάζει και εκδίδει για τα ίδια περιστατικά μία άλλη απόφαση και ένα άλλο τμήμα δικάζει και κρίνει μια μη διαφορετική κρίση. Στο τέλος, αυτά διορθώνονται όταν πρόκειται για σπουδαία θέματα, με μια νέα κρίση, η οποία συγκρίνει, βλέπει τη σύγκρουση των δύο αποφάσεων και για να μην υπάρχει ο κίνδυνος εκτός των αντιφατικών αποφάσεων, το διορθώνει το λάθος. Είτε υπέρ της μιας απόψεως, είτε υπέρ της άλλης. Εδώ και έτσι λειτουργεί η δικαιοσύνη. Για να σας πω ένα κλασικό παράδειγμα. Κάθε εβδομάδα στον Αεροπάγο λειτουργούν υπάρχουν τρεις δικάσιμοι και κρίνουν περίπου 30 υποθέσεις όπου διαμαρτύρονται διάδικοι, θα το πω έτσι λαϊκά, ουσιαστικά διαμαρτύρονται γιατί αδικήθηκαν. Όποιος αδικείται έχει δικαίωμα να προσφύγει στον αεροπάγο είτε για ποινική απόφαση είτε για αστική απόφαση. Άρα έχουμε 90 υποθέσεις την εβδομάδα που υπάρχει παρέμβαση του αεροπάγου. Άρα έχουμε 360 υποθέσεις το μήνα. Έχουμε περίπου 1.800 υποθέσεις το χρόνο, όπου τακτικοί δικαστές του δευτέρου βαθμού εφέτες, κατά την άποψη των διαδίκων, έχουν κάνει λάθος. Είναι πολύ μεγάλος ο βαθμός των υποθέσεων που ο Άριος Πάγος αποφαίνεται ότι έγινε ανθρώπινο λάθος. Κατανοητό είναι αυτό που λέτε. Ξέρετε, δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς γίνεται στην απόφαση αυτή να έχει γίνει λάθος, όπως λέτε, να παίρνει δικαστής το άρθρο Β. Άρθρο 106-46-05 του 2019, έχω τον νόμο μπροστά μου,
ΦΕΚ 52, πρώτη Τετάρτου 19, είναι και πρωταπριλιά, είναι σημαδιακό. Που το Β, το οποίο το χρησιμοποιεί να λέει αυτοδικαίως, πρέπει να δώσει στον ποδοσφαιριστή το ίμιση των αμυγός αγωνιστικών οφειλών κτλ. Και να μην βλέπει τρεις παραγράφους παρακάτω το κομμάτι που λέει τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία που κατέλαβαν τη θέση που υποβιβαστεί σας ΑΑΕ πριν την έναρξη αγωνιστικής περίοδου 16-17 μπορούν να ιδρύσουν νέα ΑΑΕ η οποία δεν καθίσταται καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων της υποβιβαστής σας ανεξαρτήτως της πορείας εκαθάρισης. Δεν είδε δηλαδή ότι ο Άρης είναι πριν αυτό, δεν είδε. Πού μπερδεύτηκε. Για να καταλάβω δηλαδή. Θέλω να είμαι αντικειμενικός κριτής. Ναι. Πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι δικηγόροι μπορεί να μην βοηθούμε τη δικαιοσύνη να αντιληφθεί κάτι. Αν και βέβαια δεν χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση. Ο δικαστής υποχρεούται, ακόμη και αν εμείς κάνουμε λάθος, να εφαρμόσει και να ερμηνεύσει σωστά τον νόμο. Mm-hmm. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε λοιπόν γι' αυτό ότι... γράφουμε ναι. προτάσεις, mm-hmm. γι' αυτό γράφουμε σημειώματα, γι' αυτό συντάσσουμε εμείς τις αγωγές ή τις προσφυγές ή κάνουμε εμείς ξεκινούμε την ποινική διαδικασία. Όμως είναι υποχρέωση, συνταγματική υποχρέωση του δικαστού και είναι, για να είναι συνεπής στον όρκο που έδωσε ότι θα εφαρμόζει τον νόμο, να γνωρίζει τον νόμο. Δεν χρειάζεται να το υποδείξουμε εμείς. Ναι, υπάρχει και επίσης ανακοίνωση επίσημη της Διεύθυνσης Αδειοδότησης της ΕΠΟ που λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα, γιατί είχε κάνει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είχε κάνει καταγγελία και στην Διεύθυνση Αδειοδότησης της ΕΠΟ για το ζήτημα αυτό και απορρίφθηκε η συγκεκριμένη. Υπάρχουν μια σειρά από αποφάσεις από το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ που λένε ότι ο Άρης δεν είναι ο καθολικός διάδοχος. Τότε, όταν είδα στην επικαιρότητα και το θέμα της FIFA, που η FIFA έλεγε για άλλο κτλ. Αλλά πραγματικά μου κάνει φοβερή εντύπωση και θέλω να μου πείτε το εξής: αν είναι στην ίδια κατηγορία η Λάρισα, ο Όφη, η ΑΕΚ, γιατί νομίζω και αυτές οι ποδοσφαιρικές αρρώνες εταιρείες έκαναν κάτι παρόμοιο με αυτό που έχει κάνει ο Άρης με την αλλαγή μετά την υποβιβασμό. Δεν έκαναν τίποτε οι εταιρείες. Mm-hmm. Δεν καταλάβατε κάτι. Ακούστε mm-hmm. κάτι. Γιατί υπάρχει μια παρερμηνία. Υπάρχει μια παρερμηνία που την κάνουν οι συναδελφοί σας, γιατί mm-hmm. δεν κάνουν τη μελέτη που κάνατε εσείς. Mm-hmm. Δεν έκανε τίποτα ούτε ο Άρης, ούτε ο Όφη, ούτε η Λάρισα. Οι ομάδες αυτές διαλύθηκαν οι εταιρείες. Έτσι, πήγαν στην τρίτη εθνική, ερασιτεχνική κατηγορία. Όχι, όχι. Ακούστε με κάτι. Η ποδοσφαιρική ομάδα πήγε. Α, λέτε. Η ιδέα πήγε. Ναι. Η εταιρεία διαλύθηκε. Η ΑΕ διαλύθηκε, σωστά. Διαγράφηκε από το ΓΙΜΗ. Mm-hmm. Τέθηκε υπό εκαθάριση. Σωστά. Εδώ εφαρμόζεται το εμπορικό δίκαιο. Mm-hmm. Άλλο η εταιρεία. Άλλο η ιδέα και το σωματείο. Σωστά. Γιατί ακούω διάφορες ανοησίες από το πρωί. Δηλαδή, ταξιδεύω με το αυτοκίνητό μου γυρίζοντας, γιατί είχα δικαστήριο στη Θεσσαλονίκη. Και ακούω διάφορες τοποθετήσεις που ναι, μεν θέλουν κάποιοι να πούν το ίδιο, αλλά το λένε με λάθος τρόπο. Και κάποιοι κάνουν και επίδειξη αυροφροσύνης σε εργαζομένους ποδοσφαιριστές ή υπαλλήλους. Κανείς δεν έφαγε από τα σωματεία, από τους οπαδούς, από την ιδέα, τα χρήματα κάποιων. Mm-hmm. Πτώχευσε μια εταιρεία. Και επειδή πτώχευσε, διαλύθηκε. Τέθηκε υπό καθάριση. Διαγράφηκε από το ΓΕΜΗ. Το σωματείο, το ιδρυτικό σωματείο, δεν είχε καμία εταιρεία. Ο σύλλογος, ο ΑΣ, για να καταλάβει και ο κόσμος. Ο ερασιτέχνης. Ο αθλητικός σύλλογος ναι. είναι η ιδέα. Ο αθλητικός σύλλογος δίνει την άδεια της χρησιμοποίησης του τίτλου και του σήματος. Σε ποιον όμως? Σε έναν άλλον επιχειρηματία. Δεν έχουν καμία σχέση οι δύο επιχειρήσεις. Δεν πληρώνει ο σύλλογος τις υποχρεώσεις στους ποδοσφαιριστές, ούτε στους προπονητές, ούτε στο δημόσιο, ούτε στο ΙΚΑ. Τα πληρώνει ο επενδυτής. Mm-hmm. Ο επενδυτής πτώχευσε, γι' αυτό και όταν πτωχεύει, ευθύνεται ο ίδιος προσωπικά για τα μέλη του ΔΣ που διοίκησαν, γιατί με όλη του την περιουσία και πολλές φορές με την προσωπική του ελευθερία, έναντι του δημοσίου, έναντι του ΙΚΑ, έναντι των ποδοσφαιριστών, γι' αυτό το λόγο και αυτός πληρώνει τις συνέπειες. Άρα μπορεί και ο εργαζόμενος να πάει στα φυσικά πρόσωπα όπως προβλέπει πλέον ο νόμος και να πάρει τα χρήματα. Εκεί είναι θέμα εργαζομένου όταν διαλέγει να υπογράψει σύμβαση με μια εταιρεία και ακούω πολλές φορές κάποιους ποδοσφαιριστές που πήγαιναν, που ήταν γνωστό σε όλους ότι ο Άρης τα τελευταία χρόνια είχε τεράστια οικονομικά προβλήματα. Η εταιρεία, η παλιά εταιρεία που ήταν πρόεδρος ο Σκόδρας, ο Αθανασιάδης,
ο Κόντης και αυτοί οι διάφοροι. Ο Κόντης δεν ήταν πρόεδρος, ήταν εκτελεστικός διευθυντής, ναι. Ήτανε, ο Κοντοβάς πάντως ήταν επί Ηλιάδη. Ο Κοντοβάς. Λοιπόν, πιο πριν ακόμα. Πιο πριν ακόμα. Ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε. Πήγαιναν λοιπόν ποδοσφαιριστές που δεν έβρισκαν συμβόλαια σε άλλες ομάδες και επειδή ο Άρης δεν μπορούσε να προσελκύσει αξιόλογους ποδοσφαιριστές και έπαιρνε ποδοσφαιριστές δευτέρας, τρίτης διαλογής, οι οποίοι εν γνώση τους πήγαιναν σε μια προβληματική εταιρεία, η οποία ήταν πρώτης πτωχεύσεως. Όμως, με το νόθο νομικό καθεστώς που υπήρχε τότε, επί εποχής Παντοδυναμίας, Αντωνιάδη, Σημειοφορίδη, υπήρχαν ποδοσφαιριστές που πήγαιναν εκεί και μάλιστα επεδίωκαν να υπογράψουν πολυετή συμβόλαια, γνωρίζοντας τα πτωχεύσει εταιρεία. Και με ρήτρες μεγάλες. Και στο τέλος διεκδικούσαν το σύνολο του συμβολέου, ενώ παίζανε μόνο λίγους μήνες. Έβγαιναν αποφάσεις τότε που τους επεδίκαζαν το σύλλογο το όλο του συμβολέου και έτσι πτώχευαν οι εταιρείες. Ειδικά ο Άρης το έχει βιώσει αυτό πραγματικά όπως το περιγράφεται. Με απίστευτα ποσά. Με κάτι 800 χιλιάρικα ο Σανκαρέ, με κάτι απίστευτα. Και κοιτάξτε ποιοι είναι οι ποδοσφαιριστές που υπέγραφαν τους αγώνες συμβόλαιο. Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι τα πράγματα έτσι που το παρουσιάζουν οι εργαζόμενοι δήθεν που έχασαν τα λεφτά τους. Δεν υποχρέωσε κανείς τον εργαζόμενο να κάνει συμβόλαιο με έναν Άρη που όλες οι εφημερίδες γράφανε ότι αγωνιά να πάρει αδειοδότηση το καλοκαίρι. Όχι, τότε έπεφτα. Μα τότε λέγανε. Το 13 έλεγε ότι είχε κάνει δύο νίκες ώρες όλο το πρωτάθλημα. Τρεις. Έπεφτε. Ήταν δεδομένο ότι πέφτει. Λοιπόν. Γι' αυτό λέω καμιά φορά συνάδελφοί σας παρουσιάζουν τα πράγματα διαφορετικά. Δεν βλέπουν και τις δύο πλευρές. Πείτε μου κάτι, ίσως το ξέρετε εσείς να μας βγάλετε από τη δύσκολη θέση και το συνηθίζετε πολλές φορές, δεν έχετε πρόβλημα να λέτε τη γνώμη σας. Μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε ότι πατέρας του ποδοσφαιριστή του συγκεκριμένου είναι ταμεία στην ΕΠΣ Καρδίτσας. Ο Θωμάς Κοντοβάς. Δεν ξέρω αν ισχύει. Τον έχουμε βρει βέβαια σε φωτογραφίες να είναι αγκαλιά με το παλικάρι, όταν ήταν φαντάρος κτλ. Απλά δεν ξέρω, μπορεί να είναι και συνωνυμία τώρα. Έτσι. Δεν ξέρω αν παίζει το ρόλο του κι αυτό. Δηλαδή στην ένωση της Καρδίτσας. Οποία... Συνήθως, κοιτάξτε τώρα, τώρα το να είσαι ταμεία, να είσαι και πρόεδρος σε μια ένωση και να έχεις ένα μοναχογιό ή περισσότερους και να είναι ποδοσφαιριστές, είναι, θα έλεγα, χαρά. Ναι. Είναι πολύ ωραίο. Γιατί συνήθως αυτοί που ασχολούνται με τις ενώσεις δεν έχουν φορέσει σορτσάκι το ποδοσφαιρικό παππού. Απλά ο πρόεδρος της ένωσης, ξέρετε ποιος είναι. Ο πρόεδρος είναι ο κύριος που είχε οριστεί παρατηρητής στο Άρη ΣΑΕΚ και είχε γίνει μεγάλος ντόρος γιατί το προφίλ του στο Facebook είναι γεμάτο με Original 21 και είναι πρόεδρος της ΕΠΣ Καρδίτσας. Ο κύριος Φίκας. Κάποια ομάδα υποστηρίζει ο καθένας. Ναι, αλλά συγγνώμη, να σας πω κάτι όμως. Υποστηρίζει η ομάδα. Πρέπει να προσέχει. Βγαίνει φωτογραφία με σημαία και πάει παρατηρητής στο Άρη ΣΑΕΚ. Αυτό λέμε. Αυτό κάνει και πάει. Το θέμα είναι αυτοί που τον βάζουν. Η ΕΠΟ τον έβαλε. Αυτό λέμε. Η ΕΠΟ τον όρισε. Ήταν δεύτερος παρατηρητής. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί. Γι' αυτό λέω. Πώς να μην πάει το μυαλό δεν του άλλου. Όμως. Σχέση, ακούστε, ναι. Δεν έχει καμία σχέση η λειτουργία της ΕΠΟ με την κρίση ενός ή μιας αεροπαγήτου. Καλά κάνετε και το σημειώνετε. Δηλαδή, γιατί το μυαλό καταλαβαίνετε που πάει. Το καταλαβαίνετε νομίζω. Βεβαίως επιλέγει η αεροπαγήτης και πράγματι τυπικά και ουσιαστικά πληρώνεται από την ΕΠΟ. Δεν πάει. Δεν θέλω να το σκεφτώ ποτέ. Θα πρέπει να αλλάξω επάγγελμα αύριο. Ναι. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Εντάξει, τώρα μετά από 40 χρόνια που. Είναι 40 χρόνια, δεν είστε ή και παραπάνω, δικηγορείτε. Είμαι 46. 46. Εντάξει, 46. Τώρα θα αλλάξετε. Αφήστε το. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Εγώ έχω διατυμπανίσει κατά επανάληψη την εκτίμησή μου και την εμπιστοσύνη μου στις Ελληνίδες και στους Έλληνες δικαστές γενικά. Γι' αυτό και έχω πάρει θέσεις και έχω πει ότι. Ήταν πρόοδος που εμπιστευτήκαμε τακτικούς δικαστές. Σε τακτικούς δικαστές. Πολλές φορές υπάρχουν λάθος κρίσεις τακτικών δικαστών. Όμως, εγώ θέλω να πιστεύω ότι από ανθρώπινο λάθος. Να σας πω κάτι. Ο Άρης έχει τη Δευτέρα παρόμοια υπόθεση με το Φατί. Μπορεί να δικάσει τώρα η ίδια δικαστής. Μπορεί, δεν τις απαγορεύει κανείς. Να έχει κάνει λάθος. Και άμα ξανακάνει λάθος κρίση. Ο Άρης μπορεί να έχει δικαίωμα. Στις προηγούμενες διαδικασίες, χρονικές προβλέψεις, να κάνει τις εξαιρέσεις στις συγκεκριμένες δικές του. Ναι, θα το κάνει. Από ό,τι έχω αντιληφθεί, θα το κάνει όπως και μια σειρά άλλες ενέργειες. Νομίζω προς 48 ώρων, αν το για τις αρχικές υποθέσεις είναι, παραλογική εφαρμογή, πρέπει να ζητήσει την εξαίρεση και να δίνει και το λογημένο. Και είμαι βέβαιος ότι θα το κάνει, θα απέχει και η συγκεκριμένη δικαστής. Δεν έχει καμία αιμονή κάποιος
αεροπαγή τη κάποια αεροπαγή τη δικάσει οπωσδήποτε. Εάν επιμένει κάποιο, εκεί αρχίζουν άλλε σκέψει. Ενώ κάποιο, ένα διάδικο, εκφράζει την έλλειψη εμπιστοσύνη στην κρίση σου, εκεί υπάρχει μια παγία τακτική των δικαστών να απέχουν. Με αποδεδειγμένο λάθος νομίζω ότι θα το ζητήσει ο Άρης. Να φύγουμε από αυτό το θέμα. Θα έπρεπε, επιτρέψτε να είναι με ένα νομικό σύμβουλο του Άρη, όμως το λέω δημοσίως, εάν ο νεαρός έλθον που χειρίζει τις υποθέσεις του Άρη δεν το κάνει, θα είναι λάθος του. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ο Άρης μπορεί να δικάσει την υπόθεση αυτή και με μια άλλη δικαστική κρίση άλλης αεροπαγήτου, γιατί είναι κυρίες. Και υπάρχουν και άντρες εκεί, είναι δύο άντρες, δύο γυναίκες υπό την προεδρία της κυρίας Μπιτσούνη, του αντιπρόεδρου της αντιπρόεδρου του αεροπάγου, μπορεί να πετύχει την έκδοση μιας άλλης αποφάσεως με αντίθετη κρίση με αυτήν που εξέδωσε η κυρία Μαργέλου και έτσι να αυτομάτως η νεότερη νομολογία, γιατί αυτή θα είναι η τελευταία απόφαση, να καταργήσει την προηγούμενη. Μάλιστα. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο πάει να κάνει ο Άρης. Τώρα θα το δούμε στην πράξη. Εμείς ζητήσαμε την άποψη σας γιατί. Μου τηλεφώνησε ο κύριος Καρπίδης χθες το βράδυ για να μου θέσει το θέμα. Του είπα την άποψή μου. Εγώ σήμερα ήμουν στη Θεσσαλονίκη γιατί είχα την απολογία του Λιμενάρχου Θεσσαλονίκης στη γνωστή υπόθεση που θυμάστε που είχε δημιουργηθεί με τους πλοηγούς. Και του είπα ότι δεν μπορούμε να συναντηθούμε. Όμως του είπα ότι θα συζητήσουμε το θέμα αυτό και θα το δούμε. Φύγατε τώρα. Εδώ είναι ο πρόεδρος ακόμα γι' αυτό. Έχω αύριο στις Σέρες. Α, έχω κοντά. Αύριο στις Σέρες. Κοντά. Και την Παρασκευή δεν θα έρθετε εδώ για το διπλό που θα πάρετε. Η εκπομπή είναι όλα about Άρης, γι' αυτό το λέω. Μπινελίκια τρώω τώρα, αλλά δεν πειράζει. Αλλά το μάτι είναι στις 8.30 ναι. Και εγώ πρέπει να είμαι το πρωί στο Μικτόρκο το εφετείο Αθηνών. Αντιμέσω μια υπόθεση με ισόβια κάθεξη. Μάλιστα. Κατηγορείται για αυτοκτονία από πρόθεση. Αν προλάβω, δεν το χάνω με τίποτα. Που, αν δεν προλάβετε, πού θα το δείτε, πιστεύετε, στην ΟΒΑ? Ένα στην ΟΒΑ. Είναι και αυτό το ζήτημα. Όχι, δεν ξέρω. Ένα το. Έχετε δίκιο. Γιατί, δηλαδή είναι επιβεβλημένο να έρθω. Ναι. Να προλάβω. Εγώ δεν μπορώ να με δω. Δεν έχω το μεταξύ. Πάω TV. Εντάξει, μια συνδρομή. Μπορείτε να πάρετε τα συνδρομή της ημέρας. Υπάρχει αυτό. Είμαι άσχετος με τα ηλεκτρονικά. Μπορεί να πάω σε κάποια καφετέρια που έχει Πάω TV και να το δω. Εγώ κάνω πρόληψη, θα το δείτε στην ΟΒΑ, αλλά τέλος πάντων. Ναι, και εγώ νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξει πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι. Πάντως, και θα είναι και καλό να έχουμε. Ναι, φυσικά και είναι καλό, να σας πω όμως κάτι. Όλο αυτό το διάστημα, εμένα δεν μου άρεσε το γεγονός ότι φυσικά και θέλουμε όλες οι ομάδες να έχουν τηλεοπτικό πάροχο και φυσικά και θέλουμε ακόμα και ομάδες που δεν έχουν τον κόσμο του Άρη, του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, της Λάρισας, που είναι μια ομάδα που εκπροσωπεί μια ολόκληρη πόλη και ίσως και ακόμα μεγάλη όλη τη Θεσσαλία εκεί πέρα, με την ιστορία που έχει η Λάρισα τέλος πάντων. Εντάξει, είναι φυσιολογικό να μην έχει ούτε ο νέος Βόλος, ούτε η Λαμία, τον ίδιο κόσμο, άρα και συνδρομητές. Με αυτή την έννοια το λέω, δεν το λέω παδικά, με την έννοια των συνδρομητών. Έτσι κρίνει το συνδρομητικό. Εντάξει, όχι μόνο το συνδρομητικό, εγώ λέω ότι κρίνουν και τα εισιτήρια. Δηλαδή, ο Ατρόμητος που είναι μια πολύ πετυχημένη ομάδα τα τελευταία χρόνια δεν έχει τον κόσμο. Εμείς έχουμε την έκτη θέση όσον αφορά τα εισιτήρια. Τον αριθμό των οπαδών στην Ελλάδα, διαχρονικά την έχουμε την έκτη θέση. Άλλοτε περισσότερα, λιγότερα. Νομίζω ότι έχουμε και την έκτη θέση στα διαρκείας. Μετά τους τέσσερις. Καλά, δεν τίθεται θέμα. Δεν τίθεται θέμα για τη Λάρισα. Άλλο θέλω να πω. Ναι. Ότι ένιωσα ότι πήγε λίγο εκβιαστικά το όλο πράγμα και δεν νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Δηλαδή, με την ίδια λογική, μπορεί αύριο η Λάρισα, ο Άρης ή οποιοδήποτε να πει: παιδιά, εγώ δεν έχω βασικό χορηγό στη φανέλα. Αν δεν βρω κι εγώ βασικό χορηγό στη φανέλα, δεν παίζω. Δεν παίζω. Δεν υπογράφω την προκήρυξη. Ναι, κάτι που συνέβη. Ακούστε με κάτι. Εμείς ανεβήκαμε το 2016 στην Super League. Τότε, επειδή η σχέση μου με τον Μελισσανίδη ποτέ δεν είναι καλή σε μένα τα τελευταία χρόνια, και είχε τότε ο ΠΑΠ σαν μικρομέτοχο και το Μελισσανίδη εκτός από τους έχους, οι ανταγωνιστές μας είχαν διαφήμιση όλοι διαφόρων παιχνιδιών του ΠΑΠ, στοίχημα, κίνο, ναι. Προπό, καλαχία κτλ. Οτιδήποτε. Και εμείς δεν είχαμε. Και μάλιστα πέρανε 700.000 αυτοί και εμείς τίποτα. Έπρεπε να πείτε δεν υπογράφω. Την προκήρυξη. Κανονικά. Ακούστε με λοιπόν. Το ίδιο γίνεται και τώρα όμως. Γιατί τώρα η ΑΕΚ παίρνει 5 εκατομμύρια από τον ΟΠΑΠ. Ο Παναθηναϊκός παίρνει 2,5 εκατομμύρια σύμμαχοι δηλαδή όπως είναι. Δεν ξέρω ποια εταιρεία διαφημίζει ο ΠΑΟΚ στη φανέλα του. Τη στοίχημαν έχει ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι δεν. Στοίχημαν. Την οποία έχει πάλι αγοράσει ο ΠΑΟΚ.
Ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν στοίχημα. Ναι, αλλά τη στοίχημα την αγόρασε ο ΠΑΟΚ και αυτή. Σε κάθε η, απλά, απλά για να είμαι σωστός, η συμφωνία του ΠΑΟΚ είναι προγενέστερη τη συμφωνία στοίχημα ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι εδώ τα τελευταία τρία χρόνια νομίζω ο ΠΑΟΚ έχει τη στοίχημα. Όπως την έχει ο Ολυμπιακός. Δεν δηλαδή. Σημαίνει, συγγνώμη το. Εντάξει, εντάξει. Πρέπει να πάω στον αγιασμό της ομάδας μου. Να πάτε στον αγιασμό, βεβαίως. Θέλω μόνο ένα σχόλιο σας τελευταίο για το πρωτάθλημα. Γενικότερα, αν θεωρείτε ότι τώρα που βρήκαμε και τηλεοπτική στέγη για όλους, αν έχουμε τις προδιαγραφές με όλα αυτά τα προβλήματα που έχετε με την ΕΠΟ. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Να ψηφίζετε κάτι στη Λίγκα, να πηγαίνετε στην ΕΠΟ και η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων, η εκπληκτική επιτροπή αυτή που θεσπίστηκε επί Γκυρτζίκη, αν θυμάμαι καλά, να λέει άλλα. Δηλαδή να αποφασίζει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο Α. Και οι ενώσεις να αποφασίσουν κάτι άλλο. Η αδυναμία της Super League ανεπτάλλησης απόψης είναι παροιμιώδης. Δεν θέλω να πω τίποτα. Εντάξει, να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά κι εσείς. Κάτω το πιστικότατος ο κύριος Κούγιας για το θέμα του Άρη νομίζω. Είδες και την είδηση. Μίλησε με τον πρόεδρο. Έτσι, οπότε νιώθω μια μεγαλύτερη. Έτσι. Βάλτε ένα. Ασφάλεια, σιγουριά. Τι βάλτε ένα. Επικοινωνία τέτοιο κτλ. Όχι, δεν χρειάζεται φίλε αυτό. Το ξέραμε. Το είπε ο Κούγιας. Νομίζω ότι περιέγραψε ακριβώς το τι.